Γεια σας! Είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς κάνουμε μία από τις αγαπημένες μας σούπες. Κοτόσουπα αυγολέμονο. Αν και η συγκεκριμένη σούπα θεωρείται ότι είναι ένα γιατροσόφι για το κρυολόγημα, είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτό. Η πρώτη μας δουλειά συνήθως όταν θέλουμε να φτιάξουμε μία σούπα ή μία σάλτσα είναι να βάλουμε τα αρωματικά μας μέσα σε ένα τουλουπάνι και να τα δέσουμε για να κάνουμε ένα μπουκέτο αρωματικών. Αυτό μας επιτρέπει να βγάλουμε το μπουκέτο όταν θα τελειώσουμε. Με τη σάλτσα, όταν θα τελειώσει ο βασμός με τη σάλτσα, με μεγαλύτερη ευκολία και να συνεχίσουμε μετά για να κάνουμε τις περαιτέρω κινήσεις που πρέπει να κάνουμε στη συνταγή. Σε αυτή τη συνταγή, για την κοτόσουπα, τα αρωματικά θα τα αφήσουμε όπως είναι, θα τα ρίξουμε όπως είναι δηλαδή μέσα στην κατσαρόλα μας, καθώς τον ζωμό θα τον περάσουμε από σίτα. Τώρα το κύριο συστατικό της κοτόσουπας φυσικά είναι το κοτόπουλο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε επιλέξει ένα κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, το οποίο θα μας δώσει πολύ ωραίο ζωμό για να κάνουμε τη σούπα μας. Και η πρώτη κίνηση είναι να βγάλουμε τυχόν πούπουλα τα οποία έχουν παραμείνει απάνω στο κρέας. Εάν περιέχει εντόστια να τα αφαιρέσουμε. Καλό είναι βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση να φοράμε ένα ζευγάρι γάντια, τα οποία μπορούμε μετά να τα αφαιρέσουμε, ή να έχουμε πάρα πολύ καθαρά χέρια και να τα πλύνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε σε καμία περίπτωση είναι να πλύνουμε το κοτόπουλο. Και το κοτόπουλο δεν το πλένουμε, διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μολύνουμε το χώρο γύρω από τον νηπτήρα μας, από τον νεροχύτη μας, ή από τη λάτζα μας όταν μιλάμε για επαγγελματική κουζίνα, με τυχόν σαλμονέλα η οποία μπορεί να περιέχεται μέσα στο κοτόπουλο. Τέλος, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι το κοτόπουλο θα το βάλουμε ολόκληρο στην κατσαρόλα μέσα για να κάνουμε την κοτόσουπα και αυτό το κάνουμε διότι θα μείνει πολύ πιο ζουμερό και τρυφερό, καθώς δεν θα έχουμε ένα παρατεταμένο βράσιμο για να βγάλουμε έναν σωστό ζωμό για να κάνουμε την κοτόσουπα. Και ειδικά το κομμάτι που είναι εδώ στο στήθος, το οποίο οι περισσότεροι ξέρετε πάρα πολύ καλό ότι μένει σκληρό εάν παραψηθεί, θα κρατήσει πολύ περισσότερη υγρασία. Αφού λοιπόν βγάλουμε τα πούπουλα, η επόμενη μας κίνηση είναι να πάρουμε το κοτόπουλο και να το βάλουμε όπως είναι ολόκληρο μέσα στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε νερό στην κατσαρόλα, όχι όμως καυτό. Θέλουμε να πάρουμε έναν ωραίο ζωμό, το οποίο σημαίνει ότι το νερό μας θα πρέπει να είναι κρύο. Το νερό το οποίο θα προσθέσουμε θα πρέπει να καλύβει ίσα ίσα το κοτόπουλο. Δηλαδή η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω από το ύψος το οποίο βρίσκεται το κοτόπουλο μέσα στην κατσαρόλα, έτσι ώστε να μπορέσει να βράσει ομοιόμορφα. Βάζουμε την κατσαρόλα να βράσει σε δυνατή φωτιά. Και ακριβώς από δίπλα έχουμε μία κουτάλα βαθιά με ένα δοχείο για να μπορέσουμε να κάνουμε το ξάφρισμα. Οι που δημιουργούνται με το βράσιμο δεν είναι τίποτε άλλο από πρωτεΐνες οι οποίες έχουν μετουσιωθεί σε αφρό. Αν δεν αφαιρέσουμε τους αφρούς, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο ζωμός μας να είναι θολός. Αυτό το οποίο θα προσέξουμε είναι να βγάλουμε όλο τον αφρό, ο οποίος συνήθως μαζεύεται στα τυχώματα της κατσαρόλας. Οπότε αυτά τα σημεία είναι τα οποία θα εντείνουμε την προσοχή μας. Τώρα αφού πάρει μια καλή βράση, θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία της κατσαρόλας σε μέτρια. Θα ξαφρίζουμε τακτικά για τα επόμενα 20 λεπτά με μισή ώρα και αυτό το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην βράζει πολύ δυνατά η σούπα μας. Αυτό το κάνουμε διότι τυχόν αφροί, τους οποίους δεν θα προλάβουμε να τα έχουμε καθαρίσει, θα ενσωματωθούν μέσα στο ζωμό μας και έτσι θα τον κάνουν θολό. Τώρα, τα λαχανικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι συνήθως λαχανικά τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε κάποια άλλη συνταγή για να τα φάμε. Δηλαδή είναι λίγο έτσι, δεν έχουν όμορφη όψη, άκρες από τυχόν κοψίματα τα οποία έχουμε κάνει κτλ.
Τα καρότα δεν χρειάζονται καθάρισμα. Εάν πληθούν πάρα πολύ καλά και φύγουν όλα τα χώματα από πάνω, δεν χρειάζονται καθάρισμα. Οπότε θα βάλουμε τα καρότα ολόκληρα μαζί με τα φλούδια τους από τα εξωτερικά όπως είναι. Τα συγκεκριμένα και βιολογικής καλλιέργειας. Οπότε ακόμα καλύτερα. Θα χρειαστούμε λοιπόν καρότα, κρεμμυδάκια, και τα φύλλα από ένα πράσο. Τα φύλλα συνήθως, επειδή δεν είναι τρυφερά, δεν τα χρησιμοποιούμε σε συνταγές. Παρόλα αυτά κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο ζωμό, κάνουν πάρα πολύ ωραίο ζωμό, οπότε έχω δει, τουλάχιστον από τη δικιά μου την εμπειρία, ότι είναι πάρα πολύ καλό συστατικό για να μπουν σε ένα ζωμό. Τα λαχανικά αυτά θα τα προσθέσουμε αφού το κοτόπουλο έχει βράσει για περίπου 30 λεπτά. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρει όλους τους αφρούς και ο ζωμός μας είναι πεντακάθαρος. Το κοτόπουλο μας έχει βράσει αρκετά. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα λαχανικά να βγάλουν όλες τις ουσίες, οπότε θα τα βυθίσουμε μέσα στο νερό, μέσα στο υγρό με μία κουτάλα. Επίσης προσθέτουμε τα αρωματικά μας, αν τα έχουμε βάλει σε ένα τουλουπάνι ακόμα καλύτερα, και φυσικά το αλάτι και το πιπέρι. Θα συνεχίσουμε να σιγοβράζουμε την σούπα μας για περίπου 45 λεπτά με μία ώρα, ανάλογα με το πάχος του κοτόπουλου, έως ότου αυτό ψηθεί. Εμπειρικά μπορώ να καταλάβω ότι το κοτόπουλό μου είναι έτοιμο. Οπότε η επόμενη κίνηση είναι να το μεταφέρω σε ένα πιάτο για να το αφήσω λίγο να κρυώσει. Αυτό το οποίο θα σας δείξω είναι τα σημάδια με τα οποία θα καταλάβετε και εσείς ότι το δικό σας κοτόπουλο, όταν θα φτιάξετε την κοτόσουπα, είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι ότι τα μπούτια του κοτόπουλου έχουν αποκολληθεί από το υπόλοιπο σώμα. Επίσης, τραβώντας το μυριαίο οστό, το καλάκι δηλαδή που είναι στο μπούτι, αυτό θα ξεκολλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Το επόμενο βήμα, αφού βγάλουμε το κοτόπουλο, είναι να περάσουμε το ζωμό που έχουμε βγάλει από ένα σινουά. Στη συνέχεια θα βάλουμε το ζωμό να πάρει πάλι μία βράση και θα προσθέσουμε το ρύζι και θα ανακατέψουμε μια ξύλινη κουτάλα, βράζοντάς το για 10 με 15 λεπτά περίπου. Στην προκειμένη περίπτωση, και καθώς έχουμε φτιάξει μια σούπα, θα προτιμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κλασέ ρύζι, το οποίο ενδείκνυται για αυτή τη δουλειά. Όση ώρα βράζει το ρύζι, προλαβαίνουμε να κόψουμε και να ξεκοκαλίσουμε το κοτόπουλο για να το ξαναβάλουμε μέσα στη σούπα. Θα αφαιρέσουμε τις πέτσες από τα κομμάτια τα οποία έχουμε χωρίσει το κοτόπουλο και στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε και τα κόκαλα, τα οποία θα βγουν πάρα πολύ εύκολα. Τέλος, θα κόψουμε το ψαχνό σε μεγάλες μπουκίτσες και θα το μεταφέρουμε μέσα στη σούπα. Το ρύζι τώρα έχει βράσει και έχουμε κλείσει τη φωτιά για να ηρεμήσει ο βρασμός και να μπορέσουμε να αυγοκόψουμε. Προσθέτουμε μέσα το κοτόπουλο. Και θα αφήσουμε για 10 λεπτά να πέσει λίγο η θερμοκρασία της σούπας. Για τη συνταγή αυτή αποφασίσαμε το αυγολέμονο να είναι της παλιάς σχολής. Χωρίς την προσθήκη δηλαδή corn flour και χωρίς να χωρίσουμε τα αυγά. Το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι να έχουμε μία σούπα δεμένη, χωρίς όμως να έχει κόψει το αυγό. Θα σπάσουμε τα αυγά σε ένα μπολ μεταλλικό και στη συνέχεια θα τα χτυπήσουμε για να σπάσουν ελαφρώς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας όταν κάνουμε αυγολέμονο είναι ότι μετά τους 80 βαθμούς το αυγό κόβει. Αυτό σημαίνει ότι η σούπα μας θα πρέπει να έχει ηρεμήσει από το βρασμό αλλά να έχει κρατήσει θερμοκρασία τους ώστε και να παστεριωθούν τα αυγά και να δέσει η σούπα. Αφού χτυπήσουμε λίγο τα αυγά, προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού και συνεχίζουμε το χτύπημα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι να ζεστάνουμε σταδιακά τα αυγά ούτως ώστε να μην κόψουν. Για το λόγο αυτό προσθέτουμε σιγά σιγά ζωμό μέσα από την κατσαρόλα μας.
Καθ' όλη τη διάρκεια συνεχίζουμε το χτύπημα, ούτως ώστε σταδιακά τα αυγά να πιάσουν τη θερμοκρασία που απαιτείται, ούτως ώστε να μην κόψουν. Μόλις τα αυγά ζεσταθούν καλά, ρίχνουμε το αυγολέμονο μέσα στην κατσαρόλα και την ανακοινούμε ελαφρά. Από αυτό το σημείο και μετά δεν ξανανάβουμε το μάτι. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε κοτό σπαυγολέμονο σαν ένας πραγματικός σεφ. Η μαγειρική είναι αγάπη. Το ίδιο και να τη μοιραζόμαστε. Μοιραστείτε τη συνταγή αυτή στα social media και κάντε μας ένα like. Περιμένουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να δούμε τις δικές σας μαγειρικές φωτογραφίες στη σελίδα μας.